Με μήνυμα στο κινητό τους θα ενημερωθούν οι τελωνιακοί και οι αστυνομικοί που τους έγινε νέα δειγματοληψία καθώς βρέθηκαν θετικοί στα rapid test αλλά αρνητικοί στον μοριακό έλεγχο. Σύμφωνα με την ενημέρωση από την Αντιπεριφερειάρχη Αγνή Νάκου, σε επικοινωνία που είχαν για το θέμα με τον ΕΟΔΗ, τους διεμήνυσαν ότι τα αποτελέσματα θα σταλούν στον καθέναν από τους εξεταζόμενους με προσωπικό μήνυμα. Να υπενθυμίσουμε ότι ο ΕΟΔΗ αποφάσισε να υποβάλει σε νέα δειγματοληψία τους 3 τελωνιακούς και τους 7 αστυνομικούς και η ανάλυση να γίνει σε εργαστήριο επιλογής του ΕΟΔΗ και όχι στο εργαστήριο μικροβιολογίας του Πανεπιστημίου Ανίνων. Στο μεταξύ, μόνο 4 κρούσματα ανακοινώθηκαν από τον ΕΟΔΗ στην Ήπειρο, όσο ακριβώς δηλαδή ήταν τα κρούσματα και την Κυριακή. Η κυρία Νάκου δεν έκρυψε την ικανοποίησή της για την πορεία των πραγμάτων στην περιοχή μας, ενώ επανέλαβε ότι συνεχίζουν να διενεργούν διαγνωστικούς ελέγχους σε διάφορα σημεία, ώστε να έχουν μια σαφή εικόνα της κατάστασης, μιας και δεν γίνεται, όπως είπε, να κάνουν μαζικά τεστ σε όλους τους πολίτες. Καθημερινά ενημερώνουν, είπε, για τα σημεία που διενεργούνται διαγνωστικοί έλεγχοι σε φορείς, υπηρεσίες αλλά και δομές. Με τον τρόπο αυτό αποτυπώνεται για μια συγκεκριμένη στιγμή η εικόνα και λαμβάνονται σημαντικές πληροφορίες για την πορεία της πανδημίας. Ακριβώς. Αυτή ήταν η ενημέρωση που είχαμε και εμείς σήμερα το πρωί, ότι θα ενημερωθεί ο καθένας ξεχωριστά με προσωπικό μήνυμα. Από εκεί και πέρα δεν έχουμε κάτι νεότερο, ούτε ως προς το χρόνο στον οποίο θα βγουν τα αποτελέσματα. Κατά τα άλλα, όπως είδατε και τα χθεσινά νούμερα, θεωρώ ότι στην περιοχή μας πάμε πολύ καλά και μιλάω και γενικότερα στην περιοχή της Ηπείρου. Και χθες στην πόλη μας που πραγματοποιήθηκε το drive-thru σε 232 άτομα που επέβαιναν στα αυτοκίνητά τους, ένα θετικό μόνο βρέθηκε. Και έχοντας τη σφαιρική εικόνα της κατάστασης, γιατί κάθε μέρα ελέγχουμε μέσω των κινητών μονάδων ιδρύματα, δομές, υπαλλήλους δημαρχείων, υπηρεσιών, όπως όλοι γνωρίζετε γιατί βγαίνει και δελτίο τύπου αναλυτικά, τα κρούσματα είναι μηδενικά ως τώρα και σήμερα έχουμε πολλές δράσεις και όλη την εβδομάδα και μέσω Σαββατοκύριακο θα συνεχίσουν να γίνονται, οπότε είναι ένας τρόπος να ελέγχουμε συνολικά και σφαιρικά τους υπαλλήλους που αυτό ανταποκρίνεται και στη γενικότερη εικόνα της κοινωνίας. Εφόσον ακόμη λόγω των μέτρων δεν μας επιτρέπεται να γίνεται καθολικός έλεγχος των πολιτών. Είναι ένας τρόπος όμως και αυτός να ελέγχουμε μεγάλη μερίδα των πολιτών, των εργαζομένων. Τον εμβολιασμό έχετε καμία εικόνα, κυρία Νάκου? Έχετε κληθεί να δώσετε κι εσείς τις δικές σας ενδεχομένως προτάσεις για εμβολιαστικά κέντρα, γιατί η κυβέρνηση αφήνει ανοιχτό να μπουν φαρμακεία, να μπουν ΚΕΠ. Υπάρχει κάποια συμμετοχή από πλευράς περιφέρειας? Δεν είναι το θέμα να κάνουμε προτάσεις, γιατί το εύκολο είναι να γίνουν οι προτάσεις. Το δύσκολο όμως είναι να πούμε πώς θα υλοποιηθούν αυτές οι προτάσεις. Κάθε πρόταση θα πρέπει να, για εμβολιαστικό κέντρο, θα πρέπει να δούμε αν υπάρχει το προσωπικό, το κατάλληλο προσωπικό. Απαιτούνται γιατροί, νοσηλευτές, οι οποίοι θα είναι παρόντες κατά τη διενέργεια των εμβολιασμών. Απαιτούνται μηχανήματα. Σε κάθε εμβολιαστικό κέντρο θα πρέπει να υπάρχει ένας απεινιδωτής, θα πρέπει να υπάρχει ψυγείο. Όλα αυτά απαιτείται ένας σχεδιασμός. Το εύκολο είναι να κάνει κάποιος την πρόταση. Το δύσκολο είναι να υλοποιηθούν όλα αυτά. Η κυβέρνηση προφανώς και έχει κάνει και έχει ξεκινήσει τις διαδικασίες για τα εμβολιαστικά κέντρα. Από πλευράς της περιφέρειας ό,τι ζητηθεί θα είναι παρούσα. Προς το παρόν δεν έχει ζητηθεί κάτι που να σχετίζεται με τα εμβολιαστικά κέντρα.